Έχουμε τον Γιώργο Μαυρί στην γραμμή, ο οποίος κάνει φασαρία. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Γιώργο. Μένουμε σπίτι. Σ' ακούμε. Πού να σπίτι βρίσκομαι εδώ με τα σκυλιά. Έχω την Τζίγλα και τη Μόλι μαζί μου. Είναι εδώ, τις έχω δίπλα μου. Είναι λιχουδιές για να κάψουμε ήσυχες και παίζουμε όλη μέρα. Τι να κάνω. Ναι, λέμε τι θα κάνεις στο σπίτι με το παιδί. Για μάθετε τι θα κάνεις και σπίτι με το σκυλί. Έλατε. Ο Γιώργος σκύλο έχει, αυτό θα κάνει βέβαια. Ρε εσύ Γιώργο, το έχεις δει αυτό που έχουν γεμίσει, λέει, τα πάρκα με αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια και έχουν βγάλει όλα τα... Όχι όλοι, τώρα για να μην τα λέμε δίκαια, κάποιοι έχουν διώξει τα κατοικιδιά τους. Ναι, καλύτερα να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα, γιατί δεν είναι ωραίο όντως. Ναι. Σίγουρα υπάρχουν ασυνείδητοι, οι οποίοι μάλλον βρήκαν την ευκαιρία να αφήσουν τα σκυλιά τους και τα γατιά τους. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Νομίζω ότι υπάρχει μια προδιάθεση σε αυτούς που το κάνουν. Δεν νομίζω ότι είναι πραγματικά που φοβούν. Οπότε βρήκαν μια δικαιολογία. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς το ίδιο. Φαντάζομαι. Προφανώς υπάρχει μια παραφιλολογία. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πώς γίνεται αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος. Και ίσως βρήκανε με αυτή τη δικαιολογία στο μυαλό τους να αφήσουν ένα ζώο στον δρόμο. Εσύ έχεις δει περισσότερα ζώα στον δρόμο από αυτά που υπήρχαν πριν? Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εγώ συναντάω συνέχεια αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια γενικά στη ζωή μου και στη γειτονιά και τα λοιπά, εδώ που τα ταΐζουμε και τα προσέχουμε όλα τα μαγαζιά. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι κάνοντας βόλτα με την Μόλι και την Τσίγλα το βράδυ, βγάζουν τα σκυλιά για να κατουρίσουν, να κάνουν την βόλτα τους, συνάντησα αυτό που είχα ήταν ότι κάποια σκυλιά, ακόμα και γάτα είδα να μας ακολουθεί. Δηλαδή έπαθα σοκ. Νομίζω ότι έχουν πάθει και αυτά λίγο ένα ηλεκτροσοκ τα ζωάκια, δηλαδή βλέπουν άνθρωπο γερίζουν και περπατάνε δίπλα τους. Δηλαδή έπαθα πλάκα με τη γάτα, δεν το περίμενα. Είναι πολύ φιλικά τα σκυλιά μου με τις γάτες, δεν έχουμε κάποιο θέμα τέτοιο ευτυχώς. Να, εδώ έχουμε τη Μίλκη να συγνωρίσουμε. Να συστήσουμε τη Μόλι στη Μίλκη. Και αυτό που πρέπει να πούμε, Γιώργο, και αυτό που πρέπει να πούμε ότι επειδή περιορίστηκαν πια και οι βόλτες με τους σκύλους και οι δικές μας βόλτες έξω, καλό είναι να ξέρουμε ότι εκεί έξω υπάρχουν αδέσποτα σκυλάκια, τα οποία χρειάζονται λίγο νερό. Κάποιος σας βάλει κάπου λίγο νερό και βάλει λίγο και λίγο τροφή. Προφανώς εγώ κάθε βράδυ κάνω βόλτα με τροφή και τα λοιπά, βάζω εκεί, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το κάνουν. Ναι. Νομίζω ότι δεν το έχουν αφήσει έτσι. Δηλαδή ταΐζουν, εγώ που πάω μέχρι το κέντρο βόλτα, γιατί μένω κέντρο, απλά πάω μέχρι στο τέλος, βλέπω ότι τα ταΐζουν τα σκυλιά και τα γατιά, δεν τα αφήνουν έτσι. Καλό θα είναι να μην υπάρχει παραπληροφόρηση και να ξέρει ο κόσμος ότι δεν κολλάνε κορονοϊό από τα σκυλάκια τους και τα γατάκια τους. Είναι τελείως λάθος. Δεν πρόκειται να κολλήσουν κάποια ασθένεια. Δεν είναι μεταδοτικός ο κορονοϊός από τα ζώα. Το μόνο που μπορεί να γίνει, τα ζώα λειτουργούν σαν επιφάνειες. Όπως έχουμε πει, ο ιός μεταφέρεται μέσω από επιφάνειες, από αντικείμενα που πιάνουμε και μεταφέρουμε ένα στον άλλον, είτε τα χρήματα, είτε άλλα αντικείμενα που ψωνίζουμε τα σούπερ μάρκετ. Και τα αποστηρώνουμε. Καλό θα είναι τα ζωάκια μας όταν βγάζουμε βόλτα να μην αφήνουμε να τα χαϊδεύουν. Και εγώ πήγα στο φαρμακείο και ήθελε η κοπέλα να βγει να χαϊδέψει τη Μόλι. Και της λέω: σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Και εγώ, αν θέλεις να το κάνεις, της λέω: βγάλε τα γάντια σου, χάδρισε τη Μόλι και μετά θες καθάρισε τα γάντια σου και εντάξει. Καταλαβαίνω ότι ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με αντίσυψη. Οπότε ξέρω πώς γίνεται όλη η κατάσταση και μπορώ να το αντιμετωπίσω. Εσύ βγάζεις τα σκυλάκια μια-δυο φορές την ημέρα, έτσι δεν είναι? Εμένα η Μόλι, επειδή την έχω στο μαγαζί όλη μέρα, είναι όλη μέρα έξω εκεί στο μαγαζί μου, γιατί είναι με τους πελάτες. Τώρα υποχρεωτικά δεν υπάρχει το μαγαζί εδώ και 10 μέρες, 15 είμαστε κλειστά. Έχει λίγο φρικάρει, την τρελαίνει και η μικρή. Η μικρή αντιθέτως, επειδή είναι φοβική από την κακοποίηση που έχει, δεν μπορώ να την βγάλω εύκολα βόλτα. Δηλαδή βγάζω βόλτα, δηλαδή, άμα δουν κανένα τρελό που τρέχει το σκυλί προς τα πίσω να φύγει και την τραβάει να βγάλει βόλτα, είμαι εγώ με την Τζίγλα και τη Μόλι. Την πιέζω και αυτήν τώρα, της είναι λίγο καλύτερα που δεν έχει φασαρία και είναι πρωτοφοβική πολύ από το ότι την κακοποιήσανε. Την βοηθάει το ότι δεν έχει αμάξια, μηχανές και θορύβους, οπότε βγαίνει λίγο πιο εύκολα βόλτα. Κάνουμε τις βόλτες, τι να κάνουμε. Εντάξει, περνάμε πολλές ώρες μαζί. Εγώ γενικά περνάω πολλές ώρες με τα σκυλάκια μου, οπότε δεν μου ήρθε λίγο περίεργο. Εύχομαι οι υπόλοιποι που ζουν με τα σκυλιά τους τώρα παραπάνω να ανοίξουν λίγο περισσότερο τα αυτιά τους και να τα ακούσουν. Γιατί τα ζωάκια μας, ξέρετε, μας μιλάνε και μπορούμε να τα εκπαιδεύσουμε και πιο εύκολα. Ναι, αν περνάμε ώρες μαζί τους. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε ένα μήνυμα λοιπόν ότι δεν είναι δικαιολογία όλο αυτό για να παρατήσετε το σκύλο σας. Όχι, όχι. Δεν έπρεπε να τον είχατε πάρει εξ αρχής. Δεν είναι τα κατοικίδια πλάκα. Όχι, συμφωνώ μαζί σου.
Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Είσαι και εσύ σπίτι, φαντάζομαι, σε καραντίνα, έτσι δεν είναι? Αντέχεις? Παιδιά, είμαι σπίτι γιατί η μητέρα μου είναι μεγάλη ηλικία. Είναι άνω των 65. Έχω μία αδερφή η οποία ανήκει στις ευπαθείς ομάδες λόγω υγείας. Είμαστε χωρισμένοι σε 4 διαφορετικά σπίτια. Δηλαδή, τα νύψια μου είναι διαφορετικά, η μητέρα του είναι διαφορετικά. Έχουμε μία περίεργη κατάσταση. Περίεργο, ναι. Ήμουν από πιο πριν σε καραντίνα, πριν το δηλώσουν από μόνος μου. Το έκανα καθαρά υπεύθυνα για τη μητέρα μου και την αδερφή μου. Δεν τους βλέπω, μιλάμε μόνο τηλέφωνο και Viber και κλήσεις κτλ. Παιδιά, εγώ προτείνω να μείνουμε όλοι σπίτι για να περιοριστεί αυτό το πράγμα, γιατί θα τρελαθούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να κυκλοφορήσει έξω, να περιορίσει τον ιό σε αντικείμενα, χέρια. Δεν μιλάμε για την επαφή με τον άνθρωπο, μιλάμε για τη μεταφορά μέσω αντικειμένων, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Αν μείνουμε σπίτι, θα περιοριστεί πάρα πολύ. Όσο πιο σύντομα τελειώσει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ό,τι ευχές και να κάνουμε εμείς, κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους και θα είναι και παραπάνω. Αν μπορέσουμε να το περιορίσουμε, νομίζω θα είναι καλό για όλους. Τι να πω, ρε παιδιά, κουράγιο, υγεία. Και ελπίζω οι άνθρωποι που παρατήσανε κάποια σκυλάκια έξω να πάνε να τα πάρουν πίσω, γιατί τώρα χρειάζονται τα σκυλάκια να πηγαίνουν βόλτα, λέει. Μήπως αλλάξει αυτό. Μήπως λειτουργήσει ευεργετικά αυτό το νέο μέτρο με τα SMS. Λες. Ναι. Μίλκι... Νέος τρόπος ζωής, Γιώργο. Λοιπόν, η Μίλκι αρχίζει και με τα γκόνη τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τίποτα, παιδιά, και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Περαστικά σε όλους που είναι άρρωστοι και καλό κουράγιο. Έγινε.